Θα ξεκινούσα από το που ξεκίνησε και ο Πάρης του Σάρτας. Τα 14 πανεπιστήμια, τα 24, αλλάξαν Βρετανίες το Σεπτέμβριο του 2010. Τα 14 πανεπιστήμια, ίσως τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια, ίσως τα πιο μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας, βρεθήκαμε καινούργιες Βρετανικές αρχές. Και η πρώτη επίσημη συνάντηση και επαφή με το Υπουργείο και με το τι πρόκειται να γίνει το Σεπτέμβριο του 2010 ξεκίνησε από μία πρόσκληση στους Δελφούς, όπου ήταν και ο Πρωθυπουργός και η ηγεσία του Υπουργείου, τότε ο Πρωθυπουργός είναι. Σωστά. Δεν το και εκεί βρεθήκαμε μπροστά σε ένα κείμενο διαβούλευση το οποίο βελτιώθηκε και μετά από πολύ μακρά πορεία κατέληξε να αποτελέσει τη βάση του νόμου που ψηφίστηκε. Αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση όλους ήταν ότι υπήρχε ένας καταιγισμός κρίσεων και παρουσίαση αρνητικών σημείων για το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, τα οποία βγαίναν εκπληκτικά από τα μέχρι τότε στοιχεία της ΑΔΥΠ, ενώ τα θετικά σημεία δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι νέες Βρετανικές αρχές από τότε, ενώ είχαν εκλεγεί με ένα πρόγραμμα το οποίο απευθυνόταν στην ανασυγκρότηση του Πανεπιστημίου, στη βελτίωση των υποδομών του Πανεπιστημίου, στην αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, στην επίλυση προγραμμάτων και δυσλειτουργιών τα οποία εμφανίζονται συνήθως στα πανεπιστήμια, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της έρευνας, βρεθήκαμε ένα χρόνο να τρέχουμε πίσω από μια συζήτηση, στην οποία ουσιαστικά με το Υπουργείο δεν συμμετείχαμε παρά μόνο μία φορά από τις τόσες συναντήσεις που είχε κάνει το Υπουργείο, 70 περίπου, μία φορά τον Ιούλιο, πριν ψηφιστεί ο νόμος, όπου ουσιαστικά θέσαμε και τα βασικά σημεία, ήταν 10 ή 12 σημεία, βασικά σημεία, οι βασικές διαφωνίες, και βέβαια είχαμε και την αίσθηση ότι με αυτή την συνάντηση με την Τουρκία ότι κάποια πράγματα εκτιμήθηκαν και δεν είχαν ληφθεί υπόψη. Και να θυμίσω λίγο, ήταν και τα σημεία τα οποία χρησιμοποίησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμόσαστε, εκτός από το άσυλο, τα υπόλοιπα σημεία ήταν σημεία αυτής της συζήτησης, τα οποία όμως πολύ δύσκολα περάστηκαν. Θέλω να πω λοιπόν ότι η προηγούμενη χρονιά για τις περισσότερες Βρετανίες, σχεδόν για όλες τις Βρετανίες, ήταν μία άγονη χρονιά, και ότι εκτός από τα προβλήματα συκοφάντησης του Πανεπιστημίου, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, η συγκυρία μας έφερε και την οικονομική κρίση, άρα είχαμε και τις περικοπές του προϋπολογισμού, άρα ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον. Και δυστυχώς είναι η δεύτερη χρονιά της θητείας μας για τους περισσότερους, που τώρα πια έχουμε να κάνουμε τα προβλήματα που δημιουργεί η εφαρμογή του νόμου, καθώς επίσης και τα οικονομικά προβλήματα τα οποία συνεχίζουν με μεγαλύτερη ένταση. Θα ήθελα να πω ότι όλο αυτό το χρόνο προσπαθήσαμε και νομίζω ότι αν τουλάχιστον δεν είχαμε τα προβλήματα να χάνουμε χρόνο με τον νόμο και να τρέχουμε πίσω από αυτή την ιστορία, ενδεχόμενα θα είχαμε καταφέρει πολύ περισσότερα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πανεπιστήμια. Με βάση την περικοπή του 50% κανένας δεν είχε να βάλει προτεραιότητες. Δεν μπορούσε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες ή όλες τις δραστηριότητες που ήταν συνηθισμένα τα πανεπιστήμια μέχρι τότε να ικανοποιούν. Έτσι, για τα περισσότερα πανεπιστήμια, σε προτεραιότητα μπήκε η φοιτική μέρημνα, όχι να αυξηθεί, αλλά τουλάχιστον να διατηρηθεί στο επίπεδο που είχε φτάσει τα προηγούμενα χρόνια. Και φοιτική μέρημνα σημαίνει στέγαση, πρόβλημα στέγασης για τους ασθενέστερες οικονομικά ομάδες των φοιτητών, σύντηση και βέβαια νοσήλια, τα οποία σε μερικά πανεπιστήμια είναι σημαντικό ποσοστό της φοιτητικής μέρημνας. Για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, η φοιτητική μέρημνα είναι σημείο επιβίωσης.
διότι αν δεν κρατήσει ένα επίπεδο θετική μέρημνα για φοιτητέ οι οποίοι προέρχονται από ασθενέστερε οικονομικά οικογένειε και είναι καλοί φοιτητέ, κινδυνεύει να του χάσει πάρα πολύ εύκολα. Έτσι τουλάχιστον και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είχε αποφασίσει ότι πρώτη προτεραιότητα που επιτελεί η θετική μέρημνα, διότι δεν θέλαμε να χάσουμε φοιτητέ οι οποίοι δεν καταγόντουσαν από τα Γιάννα και από την Ήπειρο και ήταν καλοί φοιτητέ και δεν θέλαμε να του χάσουμε. Δεύτερη προτεραιότητα συνήθως μπαίνει η εκπαίδευση, το επίπεδο εκπαίδευση. Άρα θα έπρεπε να κρατήσει το επίπεδο της εκπαίδευσης με βάση τα διαθέσιμα χρήματα, τουλάχιστον για τα τμήματα, τα λειτουργικά των τμήματων, ιδιαίτερα των τμήματων των οποίων η εκπαίδευση έχει ένα κόστος. Να φέρουμε στα τμήματα τα οποία έχουν εργαστήρια ή κλινικές, αν υπάρχει, ή πολυτεχνικές σχολές, ή εργαστήρια ή θετικές επιστήμες, όπου υπάρχουν εργαστήρια. Άρα, υπήρχε ένα υψηλό κόστος εκπαίδευσης για μερικά πανεπιστήμια ανάλογα με τα τμήματα τα οποία είχαν και από και πέρα ο προϋπολογισμός άρχισε να συρρυκνώνεται και δεν έφτανε για να ενισχυθεί η έρευνα ή να βελτιωθούν οι υποδομές τουλάχιστον για όλες τις ερευνητικές ομάδες οι οποίες δουλεύουν στα πανεπιστήμια και θα έπρεπε να κληθούν μια σειρά προβλήματα. Έχω την εικόνα ότι τα περισσότερα πανεπιστήμια προσπάθησαν να περιορίσουν τις άλλες δαπάνες αυτές και κυρίως οι περισσότεροι ξεκινήσαν από τις εργολαβίες, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια είχαν υψηλό κόστος. Εργολαβίες με τον τρόπο με τον οποίο μπαίναν πολλά πανεπιστήμια προχωρήσαν σε καινοτομίες. Προσπαθήσαν σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια να μειώσουν το κόστος των αναγκών σε ενέργεια και γι' αυτό υπήρχε και μια πρωτοβουλία σε επίπεδο Συνόδου Πριτάνεων για τις πράσινες υποδομές, το Πράσινο Πανεπιστήμιο, που πρωτοστάτησε το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βέβαια, συμμετείχαν και αρκετά πανεπιστήμια και ήδη υπάρχουν αλλαγές σε πανεπιστημιακή πόλη σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται. Να πω λίγο ότι για μας, ιδιαίτερα για μας, τα νοσήλια των φοιτητών, στα οποία περιλαμβάνεται περίπου το 15% των φοιτητών μας, περίπου 2.000 φοιτητές, των οποίων οι οικογένειες δεν είχαν ασφάλεια, αποτελούσε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι ξοδεύαμε περίπου το 10% του προϋπολογισμού μας. Το Πανεπιστήμιο είχε μία σύμβαση συνεχώς με 20 γιατρούς στην πόλη, οι οποίοι συνταγογραφούσαν μερικοί εξ αυτών πολύ ακριβά, ας πούμε, οι δερματολόγοι, δίναν και για όλη την οικογένεια διάφορες περίεργες αλυφές. Αρκετές περιπτώσεις τις στείλαμε στον Ιατρικό Σύλλογο και κατακύλαμε αυτή τη σύμβαση, ζητώντας από το Υπουργείο Ευθύς εξ αρχής να μας επιτρέψει να έχουμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Έχουμε ιατρική και το καταφέραμε μόλις πρόσφατα. Στο τέλος του μήνα, τουλάχιστον θα κλειδώσουμε 1.000.000 ευρώ έτσι σε αιτήσια βάση από αυτή την ιστορία. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό που είπα και πριν στη συνέντευξη, ότι υπήρχαν περιθώρια να βελτιωθεί η λειτουργία και η διαχείριση των οικονομικών των πανεπιστημίων και να κρατηθεί ένα επίπεδο. Η εκτίμηση η δική μου είναι ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει στο ύψος του 25% ή 30%, αλλά και η περικοπή πάνω από αυτό το ποσό μας δημιούργησε πρόβλημα και νομίζω ότι το ότι τα πανεπιστήμια δεν έχουν εμφανίσει αυτή την οικονομική κρίση στη λειτουργία τους ακόμη είναι μια δύσκολη προσπάθεια η οποία έγινε όχι μόνο από τις πρωτεϊκές αρχές αλλά από τις υπηρεσίες των πανεπιστημίων στις δύσκολες αυτές στιγμές. Βέβαια, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, κανένας δεν έχει τα περιθώρια να ενισχύσει και να κρατήσει την έρευνα στο ίδιο επίπεδο που είχε πριν. Τουλάχιστον όσον εξαρτάται από τα οικονομικά των πανεπιστημίων. Και η έρευνα είναι απαραίτητο στατικό, διότι αν αφήσουμε την έρευνα να καταρρεύσει, όπως είπα και πριν, τότε θα εκτιμηστούμε σε τριτοβάθμια λύκεια. Το πανεπιστήμιο οφείλει να παράγει νέα γνώση, οφείλει να είναι σε επαφή με την κοινωνία, οφείλει να προσφέρει στην κοινωνία. Εδώ όμως θα ήθελα αυτό το κομμάτι της έρευνας και της εκτίμησης της έρευνας να το αντιδιαστήλω με αυτό που ακούσαμε όλη αυτή την περίοδο. Έχω ακούσει συχνά πολιτικούς και ιδιαίτερα επειδή προσέχω τους βουλευτές της ΥΠΑΣ, ακόμη και στη συζήτηση που γινόταν κατά άρθρο και στη γενική συζήτηση για την ψήφιση του νόμου,
τουλάχιστον μισή βουλευτές της Υπήρου που είχαν πει ότι το πανεπιστήμιο κάνει έρευνα για το χόμπι του, οι πανεπιστημιακοί κάνουν έρευνα για το χόμπι του ή είναι αποκομμένοι από την κοινωνία, δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, χρειαζόμαστε παραγωγή. Λες και το πανεπιστήμιο ήταν εργοστάσιο και έπρεπε να παράγει προϊόντα. Δηλαδή, μία απέτηση από τους πολιτικούς ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να βγει στην παραγωγή, άρα να παράγει. Το πανεπιστήμιο από τη φύση του, ακόμη και έτσι, χωρίς επιχορήγηση, προσφέρει. Προσφέρει την εκπαίδευση στελεχών. Κανένας αυτό δεν το εστιάζει και αδικεί έτσι και τις ανθρωπιστικές σπουδές ή τις καθηγητικές σχολές όπου υπάρχουν. Άρα προσφέρει ψηλού επίπεδου εκπαίδευση σε νέους επιστήμονες, άρα στελεχικό δυναμικό για τη χώρα και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα. Όπου υπάρχουν νοσοκομεία, υπάρχει σημαντική προσφορά στη δημόσια υγεία και τουλάχιστον εμείς στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είμαστε αρκετά περήφανοι, διότι ουσιαστικά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων καλύπτει και τα Ιόνια νησιά, κυρίως την Κέρκυρα και τη Λευκάδα, καθώς επίσης και τη νησί Αλβανία, εκτός τη Βόρεια Ήπειρο. Ουσιαστικά οι άνθρωποι προστρέχουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Άρα είναι μια σημαντική προσφορά. Επίσης, στα πανεπιστήμια όπου λειτουργούν τμήματα τα οποία έχουν σχέση με το περιβάλλον, όπως το δικό σας πανεπιστήμιο εδώ, τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν τμήματα τα οποία λειτουργούν στην κατεύθυνση του περιβάλλοντος, έχουν ομάδες ενεργές, οι οποίες είτε στα πλαίσια των μεταπτυχιακών του σπουδών, είτε των προγραμμάτων τα οποία διαχειρίζονται, αλλά ακόμη και η συμμετοχή των πανεπιστημιακών στα κοινωνικά δρόμενα κάθε περιοχής παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και είναι μια σημαντική προσφορά, διότι τουλάχιστον το οικολογικό κίνημα ή τα τοπικά κινήματα τα οποία αναπτύσσονται στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος κυρίως ξεκινάνε από τα πανεπιστήμια και ιδιαίτερα από τους μεταπτυχιακούς ή από τους καθηγητές οι οποίοι έχουν σχέση με τέτοια μεταπτυχιακά. Επιπλέον, κάνοντας μία εκτίμηση, έχουμε δει ότι ακόμη και οι ανθρωπιστικές σπουδές, ακόμη και τα τμήματα ιστορίας αρχαιολογίας, παίζουν σημαντικό ρόλο μέσω των μεταπτυχιακών και των μελετών που κάνουν μεταπτυχιακοί τους, διότι η ιστορία και η αρχαιολογία είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο συμβάλλει στον τοπικό πολιτισμό και αναπτύσσει τον τουρισμό. Τουλάχιστον στην Ήπειρο έχουμε δει ότι αρκετές δουλειές οι οποίες γίνονται είτε με τις ανασκαφές, είτε με τις μελέτες της ιστορίας, της γλώσσας ή των παραδόσεων παίζουν σημαντικό ρόλο διότι ουσιαστικά ενισχύουν το νέο κίνημα του οικοτουρισμού. Αυτά είναι, θα μπορούσα να περιγράψω και να τα εκτιμήσω. Όλα αυτά περνούν έτσι. Εκείνο, το πρόβλημα όμως το οποίο έχουμε την έρευνα, το έχουμε κυρίως στο ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια και ιδιαίτερα μετά την Ολυμπιάδα, τα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ιδιαίτερα στους τομείς των νέων τεχνολογιών ή των θετικών επιστημών, άρχισαν να μειώνονται, είτε γιατί με την είσοδο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, οι οποίες προέρχονταν από την ανατολικές χώρες και οι οποίες υποχρεωτικά θα πρέπει να συμμετέχουν στις κοινές ερευνητικές ομάδες συνεργασίας σε ανταγωνιστικά προγράμματα, έκαναν πολύ δύσκολο τον ανταγωνισμό για τις ελληνικές ομάδες. Μειώθηκαν τα προγράμματα ή τα διαθέσιμα ποσά και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας, καθώς επίσης και από τα οποία δινόντουσαν το Πανεπιστήμιο, μειώθηκαν αυτοί οι πόροι. Υπήρξε μια μακρά περίοδος χωρίς χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και όλοι γνωρίζετε βέβαια έτσι τις δυσκολίες που είχαμε και εκτός από τον Ηράκλειο και τον οποίο έχουν φτάσει τα πρώτα χρήματα. Ακόμη περιμένουμε για το καλή να δούμε λίγο τις συμβάσεις όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ουσιαστικά τα πιο ανταγωνιστικά ή τα προωθημένα ελληνικά προγράμματα σε επίπεδο χώρας έχουν μείνει πολλά χρόνια πίσω. Αυτό είναι μια υποχρέωση της πολιτείας. Η απέτηση την οποία είχαμε σαν Σύνοδος Πριτάνεων, θέλαμε στον νόμο αυτό να υπάρχει μια σταθερή δέσμευση της πολιτείας ότι θα ενίσχυε έτσι, την έρευνα, την ανταγωνιστική έρευνα σε επίπεδο πανεπιστημίου, θα δημιουργούσε συνθήκες άμυλας και αριστείας. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να λύσουμε. Νομίζω ότι και το δίκτυο το οποίο δημιουργείται, έτσι με την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, θα μας επιτρέψει και να συζητήσουμε αλλά και να συνεργαστούμε
σε αυτή την κατεύθυνση μεταξύ μας, ώστε να πετύχουμε περισσότερους πόρους για την έρευνα. Αυτά νομίζω ήθελα να πω. Να ευχαριστήσω ξανά το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Ήθελα, αν επιτρέπετε, μισό λεπτό, έτσι, να πω ότι τουλάχιστον η γνώση μου από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου είναι κυρίως από το τμήμα περιβάλλοντος, επειδή συμμετείχα στην αξιολόγηση των μεταπτυχιακών του, όταν ήταν πρόεδρος ο κ. Καλουμαδάκης. Και η εντύπωση την οποία αποκόμισα είναι ότι υπήρχαν σοβαρές και σημαντικές ερευνητικές ομάδες σε όλες τις συνιστώσεις που περιλαμβάνει το τμήμα, είτε της πλευράς θετικών επιστημών, είτε της μηχανικής, είτε των βιολογικών επιστημών και της προσεγγίσης στο περιβάλλον. Αυτό φαίνεται βέβαια και από τις δημοσιεύσεις του τμήματος. Επιπλέον, το τμήμα περιβάλλοντος ήταν αυτό που πρωτοστάτησε να δημιουργήσει ένα συνέδριο που γίνεται κάθε δύο χρόνια και τουλάχιστον αυτό το συνέδριο συγκεντρώνει όλες τις ερευνητικές ομάδες που εργάζονται είτε στα σχολές θετικών επιστημών είτε στα πολυτεχνία. Συγκεντρωνόμαστε εκεί και βρισκόμαστε. Είναι και μια ευκαιρία, δηλαδή έχουμε την ευκαιρία να την προσφέρει το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου κάθε δύο χρόνια. Όσοι ασχολούνται με το περιβάλλον στην Ελλάδα να συναντιόνται και να έχουμε μια καλύτερη γνώση. Από αυτή την έννοια θέλω να πω λοιπόν ότι το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και το άλλο τμήμα, το νεότερο το τμήμα των επιστημών της θάλασσας, επίσης έχει σημαντική ερευνητική δουλειά. Τα μέλη του είναι αρκετά γνωστά και αυτό είναι ένα θετικό, διότι το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου αναγνωρίζεται, τουλάχιστον στο περιβάλλον όσο ξέρω εγώ και στο εξωτερικό, από τις δραστηριότητες των μελών, παρόλο που είναι ένα νέο πανεπιστήμιο και είναι και ένα πανεπιστήμιο, τουλάχιστον για το περιβάλλον, που είναι πανεπιστήμιο αναφοράς. Θα ήθελα να κάνω αυτή τη σημείωση, διότι χρωστάμε, όσοι δουλεύουν το περιβάλλον, τουλάχιστον τις ευκαιρίες που μας δίνει το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου να βρισκόμαστε υπερβαντολόγοι. Ευχαριστώ.